Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε και άλλη μια μέρα στο καθημερινό μας ραντεβού εδώ, στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Σήμερα δεν θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με την κανονική ειδησεογραφική ροή, αλλά με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αυτισμού που είναι στις 2 Απριλίου, θα μιλήσουμε με τον λογοθεραπευτή του govastileto.gr, τον κύριο Δημήτρη Χριστοφόρου, για να μας πει τι ακριβώς είναι ο αυτισμός, πώς αντιμετωπίζετε, αν αντιμετωπίζετε, πόσα είναι τα άτομα τα οποία πάσχουν από τον αυτισμό ή αυτό που λέμε διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή και να δούμε μετά και ένα μικρό βίντεο για το πώς φαίνεται ο αυτισμός μέσα από τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Τώρα θα καλωσορίσουμε τον Δημήτρη Χριστοφόρου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Τι ακριβώς είναι ο αυτισμός? Ο αυτισμός. Καταρχήν, όταν μιλάμε για αυτισμό, πρέπει να σας πω ότι ο αυτισμός ανήκει σε αυτό που ονομάζουμε διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές ή αλλιώς διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Οι συγκεκριμένες διαταραχές είναι νευροψυχιατρικές διαταραχές, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη ποικιλία έκφρασης. Είναι πολύ συχνές στον παιδικό πληθυσμό και σαφώς θα πρέπει να σας αναφέρω ότι είναι πολύ συχνότερες από άλλες αναπτυξιακές διαταραχές ή από κάποια άλλα γενετικά σύνδρομα, όπως ας πούμε είναι το πολύ γνωστό σε όλους σύνδρομο Down ή κάποια άλλα σύνδρομα. Τώρα, θα ήθελα να σας πω το εξής. Η διάγνωση των αναπτυξιακών διαταραχών, των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών, γίνεται περίπου στην ηλικία των 3 ετών. Σε κάποιες περιπτώσεις σπάνιες, λίγο σπανιότερες, μπορεί να παρατηρηθεί διάγνωση και από τους 18 μήνες. Τα χαρακτηριστικά δηλαδή μπορεί να είναι τέτοια που να μας κάνουν να πει κάποιος ότι το παιδί, κάποιο παιδί υπάγεται στο φάσμα των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών. Τι χαρακτηριστικά είναι αυτά? Λοιπόν, τα χαρακτηριστικά που έχουν οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές είναι μειωμένη ικανότητα κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Δηλαδή, το παιδί δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει με τον κόσμο. Θα τα αναλύσουμε περισσότερο στη συνέχεια βέβαια. Επίσης υπάρχουν διαταραχές επικοινωνίας, πολλές στερεοτυπικές συμπεριφορές, οι οποίες θα σας αναλύσω πάλι σε λίγο τι σημαίνουν, και πολλές φορές τα άτομα με αυτισμό που ανήκουν στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές εμφανίζουν πολύ συγκεκριμένα ενδιαφέροντα. Έχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, δεν δίνονται είναι προσκολλημένα σε αυτά και δεν μπορούν να ξεκολλήσουν εντός εισαγωγικών, όπως λέμε. Υπάρχει από όταν γεννιέται ένα παιδί ο αυτισμός σαν χαρακτηριστικό ή... Κοιτάξτε, ο αυτισμός σαν αυτισμός φυσικά ξεκινάει με τη γέννηση του παιδιού, συνεχίζει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και η ζωή ολοκληρώνεται με τον αυτισμό. Δεν είναι δηλαδή μία αρρώστια η οποία την έχουμε και απλά μετά από λίγο καιρό με την κατάλληλη θεραπεία μπορεί να μας φύγει. Γεννιόμαστε με τον αυτισμό, μεγαλώνουμε με τον αυτισμό και πεθαίνουμε με τον αυτισμό. Ο αυτισμός είναι κάτι που ακολουθεί το άτομο σε όλη του τη ζωή. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια πράγματα λοιπόν που δεν γνωρίζουμε για αυτά, για τον αυτισμό και για τις υπόλοιπες αναπτυξιακές διαταραχές. Είπατε ας πούμε ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές που κάνει ένα παιδί. Όλα αυτά μπορείτε λίγο να μας τα εξηγήσετε? Βέβαια. Τι μπορεί να κάνει, να κουνιέται προς πίσω? Θα αναφέρω το εξής. Οι συμπεριφορές συγκεκριμένες, στερεοτυπικές που εσείς αυτές εννοείτε προφανώς που τις ανέφερα νωρίτερα, οι στερεοτυπίες αναφέρονται ως κουνήματα χεριών, πολύ έντονα πεταρίσματα, πολύ έντονα κουνήματα χεριών, χτυπάνε παλαμάκια πάρα πολλές φορές τα παιδιά αυτά, κάνουν περιστροφές γύρω από τον εαυτό τους, κουνάνε τον κορμό του σώματός τους μπρος-πίσω. Αυτές είναι οι στερεοτυπικές συμπεριφορές οι οποίες αναφέρεστε εσείς. Τώρα, θα ήθελα να σας πω το εξής για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ο αυτισμός είναι μια διαταραχή η οποία διαφέρει από άτομο σε άτομο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δύο άτομα που είναι διαγεγνωσμένα με αυτισμό θα εμφανίζουν σ' όλοι και καλά τα ίδια χαρακτηριστικά. Και αυτό είναι κιόλας που κάνει την φύση του αυτισμού πολύπλοκη. Δεν είναι ο αυτισμός μία πάθηση, μία διαταραχή η οποία έχει σε όλους τους ανθρώπους τα ίδια χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν, όπως σας είπα, διαφέρουν από άτομο σε άτομο, όπως επίσης και η βαρύτητα του αυτισμού διαφέρει από άτομο σε άτομο. Μία ερώτηση που μπορεί να χρειαστεί να μου κάνετε είναι αν ο αυτισμός συνυπάρχει με άλλες αναπηρίες,
με άλλες δυσκολίες κτλ. Είπατε στην αρχή ότι μπορεί να υπάρχει και με άλλα σύνδρομα, όπως είναι το σύνδρομο Down ή να, είναι και, να έχει και μια νοητική υστέρηση στο παιδί. Αλλά αυτό δεν ισχύει κοιτάξτε, πάντα. Για την νοητική καθυστέρηση, ο αυτισμός στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ναι, συνυπάρχει με την νοητική καθυστέρηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλα τα άτομα τα οποία έχουν αυτισμό ότι έχουν και νοητική καθυστέρηση. Δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν άτομα με αυτισμό τα οποία έχουν πολύ σοβαρή νοητική καθυστέρηση. Υπάρχουν όμως και άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, έχουν αυτισμό διαγνωσμένο και παρόλα αυτά αναπτύσσουν φυσιολογική νοημοσύνη, φυσιολογικές ικανότητες. Όσον αφορά τα συναισθήματα, γιατί έχουμε ακούσει ότι τα άτομα με αυτισμό δεν έχουν συναισθήματα, δεν μπορούν να γίνουν φίλοι, δεν νιώθουν αυτό που λέμε την αγάπη του γονιού προς αυτόν ή το παιδί προς τους γονείς. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ναι, ακριβώς. Τα άτομα με αυτισμό έχουν μία δυσκολία στην εξωτερήκευση των συναισθημάτων τους. Δηλαδή, για ένα άτομο με αυτισμό, η χαρά, η λύπη, η επιθετικότητα, όλα είναι παρόμοια. Δηλαδή, δεν διαφοροποιούν τα συναισθήματα αυτά μεταξύ τους. Σαφώς, στην κοινωνική πλευρά ενός ατόμου με αυτισμό, υπάρχουν το άτομο μάλλον με αυτισμό στην κοινωνική του πλευρά εμφανίζει πολύ μεγάλη δυσκολία στο να κάνει αυτό που λέμε φίλους. Πολλές φορές βλέπουμε ότι τα άτομα με αυτισμό, τα παιδάκια και οι μεγάλοι απομονώνονται, προτιμούν να είναι μόνα τους τα άτομα αυτά και σε πιο σοβαρές καταστάσεις εμφανίζουν μεγάλη επιθετικότητα, οργή για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω τους και πολλές φορές υπάρχει δυστυχώς και ένα φαινόμενο αυτοτραυματισμών όπου τα παιδιά αυτοτραυματίζονται διότι έχουν μια μεγαλύτερη αντοχή και ανοχή, αν το θέλετε, στον πόνο. Με αποτέλεσμα αυτοτραυματίζονται χωρίς να έχουν το αίσθημα του πόνου. Είναι δυστυχώς, ποιος... όπως σας είπα, ο αυτισμός ποικίλει. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο σε όλους. Πόσα άτομα στην Ελλάδα έχουν πάσχουν από αυτισμό? Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα. Πόσα άτομα στην Ελλάδα πάσχουν από αυτισμό? Αυτή τη στιγμή τα διαγεγνωσμένα άτομα στην Ελλάδα ανέρχονται σε περίπου 7.000 και γύρω στις 30 με 35.000 είναι τα άτομα που ανήκουν στο φάσμα των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών. Μάλιστα. Όσον αφορά τον λόγο ενός παιδιού που πάσχει από αυτισμό, ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει? Κοιτάξτε, ο λόγος ενός ατόμου, ενός παιδιού με αυτισμό είναι πολύπλοκος. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα υπάρχει μια πολύ σοβαρή επιβράδυνση όσον αφορά στη γλωσσική ανάπτυξη. Τα παιδιά δηλαδή δεν αναπτύσσουν το λόγο όπως τον αναπτύσσει ένα φυσιολογικό παιδί. Ο λόγος αναπτύσσεται πολύ αργά. Η γλωσσική εξέλιξη είναι πάρα πολύ αργή και σε πολλές περιπτώσεις δυστυχώς ο λόγος δεν αναπτύσσεται καθόλου. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση ένα παιδί με αυτισμό να μην μιλήσει ποτέ. Ωστόσο και στα άτομα τα οποία τελικά αναπτύσσουν λόγο γίνεται πολλές φορές αναφορά από κάποιους γονείς ή κάποιους άλλους παρατηρητές τέτοιων ατόμων για έναν περίεργο εντός εισαγωγικών λόγο ή αλλιώς ασυνάρτητο. Δηλαδή πολλές φορές τα άτομα αυτά χρησιμοποιούν το λόγο ουσιαστικά τα πράγματα που λένε δεν έχουν σχέση με το θέμα το οποίο συζητούν οι υπόλοιποι ή μπορεί να χρησιμοποιούν διάφορες εκφράσεις οι οποίες τις έχουν ακούσει, τις έχουν αυτοματοποιήσει και να τις χρησιμοποιούν σε άσχετες καταστάσεις. Όπως επίσης πολλές φορές υπάρχει ηχολαλία. Η ηχολαλία τι είναι? Η ηχολαλία είναι όταν ένα παιδί επαναλαμβάνει επακριβώς τα λόγια που ακούει από κάποιον. Τα δηλαδή, παπαγαλίζει. Ακριβώς. Δηλαδή, του λες τι θα κάνουμε σήμερα και σου απαντάει τι θα κάνουμε σήμερα με την ίδια χρειά φωνής. Uh-huh. Πρέπει να σας πω ότι η χρειά της φωνής στα άτομα με αυτισμό, σε πολλά από αυτά, όχι σε όλα τα άτομα, αλλά σε αυτά που αναπτύσσουν λόγο που έχουν μέτρια έως σοβαρή βαρύτητα αυτισμού, ότι η χρειά της φωνής τους είναι μονότονη, θυμίζει λίγο κάποιο ρομπότ, να σας δώσω να καταλάβετε. Γι' αυτό έχουν και δυσκολία αυτά τα παιδιά, ακόμα και αν αναπτύσσουν τον λόγο, να εξωτερικεύουν τα συναισθήματα, διότι η χρειά της φωνής δεν μεταβάλλεται ανάλογα με την περίσταση στην οποία βρίσκονται, αλλά είναι συγκεκριμένη για όλες τις περιστάσεις και για όλες τις καταστάσεις.
Καλά, βέβαια, εδώ για να καθησυχάσουμε και τους γονείς που μας βλέπουν, δεν σημαίνει ότι η χολαλία στο να ρωτάει, ας πούμε, ο γονιός τι θα κάνουμε σήμερα και να απαντάει το παιδάκι τι θα κάνουμε σήμερα, ότι έχει οπωσδήποτε αυτισμό. Κοιτάξτε, γιατί όπως... έχουμε δει στα μικρά παιδάκια να αναπαράγουν και αυτά που λένε οι γονείς ή αυτά που ακούνε. Και βέβαια μετά να απαντάνε κιόλας. Δηλαδή, τι θα κάνουμε σήμερα, θα πάμε να παίξουμε μπάλα. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όπως ξέρετε, σε όλες τις παθολογικές καταστάσεις, κανένα σύμπτωμα από μόνο του δεν υποδηλώνει και την παθολογία. Δηλαδή, δεν σημαίνει, ένα παράδειγμα να σας πω, ότι αν κάποιος έχει συχνούς πονοκεφάλους, ότι σώνει και καλά, έχει κάποιον όγκο στο κεφάλι, παρόλο που αυτό είναι σύμπτωμα. Ακριβώς. Σαφώς, η χολαλία από μόνη της, αυτή καθ' αυτή, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σύμπτωμα του αυτισμού. Να ξεκαθαρίσω πρώτα κάτι άλλο. Στην Ελλάδα και γενικότερα, υπεύθυνος για να κάνει διάγνωση, επίσημη διάγνωση για τον αυτισμό, δεν είναι ούτε ο λογοθεραπευτής, ούτε ο εργοθεραπευτής, ούτε ο ειδικός παιδαγωγός. Τη διάγνωση των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών και του αυτισμού τις δίνουν είτε οι παιδοψυχίατροι, είτε οι αναπτυξιολόγοι, γιατροί αναπτυξιολόγοι. Είναι καλό που το επισημαίνετε αυτό. Ότι όλα αυτά που λέμε, εγώ δεν κάνω διάγνωση, αλλά σας λέω κάποια πράγματα προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο που μας ακούει. Έτσι. Νομίζω ότι είναι και παράνομο για έναν λογοθεραπευτή ή έναν ειδικό θεραπευτή να κάνει διάγνωση για αναπτυξιακές διαταραχές. Σαφώς, δεν γνωρίζω αν είναι παράνομο. Ουσιαστικά παράνομο, ναι, μπορούμε να το πούμε. Παρόλο που λόγω της εμπειρίας μας όλοι όσοι ασχολούμαστε με την ειδική αγωγή μπορούμε παρατηρώντας ένα παιδί να κατανοήσουμε τις δυσκολίες και να καταλάβουμε τι είδους δυσκολία είναι αυτή που έχει ή τι είδους πρόβλημα αν το θέλετε είναι αυτό που έχει. Όπως και ένας δάσκαλος στο σχολείο φυσικά. Ναι, παρόλο λοιπόν που μπορούμε να το καταλάβουμε δεν κάνουμε ποτέ διάγνωση και γι' αυτό παραπέμπουμε είτε σε αναπτυξιολόγους είτε σε παιδοψυχιάτρους για να δοθεί επίσημη διάγνωση πλέον όταν υποψιαζόμαστε για αυτισμό κυρίως. Ωραία. Άλλα στοιχεία που μπορούμε να δούμε αν το παιδί μας έχει πάσχει ίσως από κάποια αναπτυξιακή διαταραχή ή και συγκεκριμένα τον αυτισμό. Ισχύει αυτό που λένε ότι δεν έχουν κάποια, δεν θέλουν να κρατάνε οπτική επαφή και όλα αυτά. Ναι, θα σας το πω. Πολλές φορές οι γονείς αναφέρουν για ένα διαφορετικό εντός εισαγωγικών παιδί από την ημέρα της γέννησής του. Ξαφνικά ενώ το παιδί είναι 3-4 μηνών και αναπτύσσεται φυσιολογικά, ξαφνικά αρχίζει γίνεται σιωπηλό, δεν έχει ενδιαφέρον κανένα για τον κόσμο γύρω του, σαφώς είναι αδιάφορο απέναντι σε άλλους και πολλές φορές σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες δεν δέχονται και απτική επαφή, δηλαδή ούτε την αγκαλιά της μητέρας του, που το πρώτο πράγμα που θέλει ένα παιδί κακά τα ψέματα είναι η αγκαλιά της μητέρας, έτσι. Mm-hmm. Τα παιδιά όμως με αυτισμό δυστυχώς δεν δέχονται την απτική επαφή, νιώθουν πολύ άβολα όταν κάποιος τα αγγίζει με αποτέλεσμα, ναι, σαφώς δεν θέλουν. Αυτά λοιπόν είναι κάποια στοιχεία τα οποία εάν τα δει κάποιος γονιός, δηλαδή ένα παιδί σιωπηλό, ένα παιδί που δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον για παιχνίδι, ένα παιδί που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να παίζει ώρες με ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, να κάνει γύρω από τον εαυτό του ή να στερεοτυπεί βάζοντας αυτό το παιχνίδι κοντά στα μάτια του ή να έχει συγκεκριμένα και μόνο ενδιαφέροντα. Όλα αυτά είναι υπεύθυνοι γονείς σαφώς να τα παρατηρήσουν σε ένα παιδί και να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό σε περίπτωση που παρατηρήσουν. Τώρα, επειδή μου είπατε για τη βλεμματική επαφή, mm-hmm. Ναι, είναι χαρακτηριστικό των ατόμων με αυτισμό ότι δεν διατηρούν βλεμματική επαφή. Η βλεμματική επαφή είναι, πολύ απλά να σας το πω για να το καταλάβει και ο κόσμος, όταν κοιτάω τον άλλον στα μάτια την ώρα που μου μιλάει. Πολλές φορές το άτομο με αυτισμό δείχνει να έχει ένα βλέμμα χαμένο, αυτό που λέμε χαμένο, δηλαδή κοιτάει στο υπερπέραν και εκείνη την ώρα ο συνομιλητής του, δηλαδή αν κάποιος του μιλήσει, δεν καταλαβαίνει εάν όντως ακούει, αν καταλαβαίνει, δείχνει πολλές φορές σε παιδί, ξεγελάει και δείχνει την άποψη, την εντύπωση μάλλον ότι το παιδί μπορεί να είναι κοφό. Ναι, λοιπόν η βλεμματική επαφή είναι ένα σημάδι το οποίο θα έπρεπε ας πούμε να μας απασχολήσει αρκετά. Επίσης αυτό που σας προανέφερα είναι η απτική επαφή. Όταν ένα παιδί δεν δέχεται απτική επαφή, δεν δέχεται χάδια, είτε από οικεία πρόσωπα είτε από ξένα, σαφώς είναι ένα σημάδι το οποίο θα έπρεπε να προβληματίσει τους γονείς. Επίσης, τα άτομα με αυτισμό είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ενοχλούνται πολύ από τον υπερβολικό θόρυβο. Δηλαδή, κάτι το οποίο σε ένα φυσιολογικό άτομο φαίνεται ένας καθημερινός θόρυβος, ας πούμε το γάδισμα ενός σκύλου, το κλάμα ενός μωρού,
η ηλεκτρική σκούπα που βάζουμε στο σπίτι, το άτομο με αυτισμό, λόγω της αδυναμίας να αντέξει το συγκεκριμένο ήχο, αντιδρά υπερβολικά σε τέτοιου είδους ερεθίσματα. Οι αντιδράσεις είναι υπερβολικές. Κλάμα, ουρλιαχτά, δεν αντέχουν τον υπερβολικό θόρυβο, κλείνουν τα αυτιά τους. Άρα λοιπόν και ο θόρυβος είναι ένα κομμάτι και ένα χαρακτηριστικό, το οποίο και αυτό, αν παρατηρηθεί, πρέπει να προβληματίσει τους γονείς. Επίσης, όπως είπαμε και νωρίτερα, πολλά από τα άτομα με αυτισμό, με μεγάλη βαρύτητα βέβαια, αυτό συναντάται στα άτομα που έχουν μεγάλη βαρύτητα, ο αυτισμός έχει μεγάλη βαρύτητα, είναι ότι έχουν αναισθησία εντός εισαγωγικών στον πόνο. Δηλαδή, έχουν πολύ μεγάλη αντοχή στον πόνο και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, διότι ένα άτομο το οποίο δεν αντιλαμβάνεται τον πόνο, ένα παιδί ας πούμε, μπορεί να πάει να βάλει το χέρι του, σαν παράδειγμα σας το λέω, στο φούρνο, όπου ο φούρνος ζεματάει και να μην το καταλάβει και να καεί. Καταλάβατε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ... Και δεν θα πονάει και αφού καεί. Έχει αντοχή και σε αυτό. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή θα πονέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πονέσει. Αλλά την ώρα που έρχεται σε επαφή με το ερέθισμα, δεν αντιλαμβάνεται τον πόνο. Δηλαδή, περιπτώσεις, εκεί συναντώνται και οι περιπτώσεις αυτοτραυματισμού. Εκεί αυτοτραυματίζονται πολλές φορές τα παιδιά. Επειδή δεν νιώθουν τον πόνο, μπορεί να δαγκώνουν τον εαυτό τους και να τον δαγκώνουν τόσο πολύ που να κόβουν και κομμάτι από το χέρι τους ουσιαστικά. Να σας δώσω, καταλάβετε, σε περίπτωση που δαγκώνει το χέρι του, ας πούμε. Και ένα άλλο στοιχείο είναι οι υπερβολικές αντιδράσεις. Δηλαδή, τα παιδιά με αυτισμό και τα άτομα με αυτισμό αντιδρούν υπερβολικά σε καταστάσεις στις οποίες ένας άνθρωπος χωρίς αυτισμό αντιδρά που τελείως φυσιολογικά. Ένα παράδειγμα μπορώ να σας πω είναι όταν ένα αυτοκίνητο περνάει μέσα από ένα τούνελ, που για όλους είναι μια φυσιολογική διαδικασία, ότι ξεκινάει το τούνελ και μετά από λίγο θα τελειώσει. Το άτομο με αυτισμό ουσιαστικά πανικοβάλλεται εκείνη την ώρα, δεν νιώθει καλά, αρχίζει, κάνει τις στερεοτυπίες του, αυτά που σας ανέφερα πριν, τα κουνήματα, μπορεί να αρχίσει να φωνάζει. Υπάρχουν λοιπόν αντιδράσεις πολύ περίεργες. Όσον αφορά την εκπαίδευση, θέλω να μου πείτε, για να μάθουν και οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν. Φαντάζομαι χρειάζεται να απευθυνθούν οι γονείς σε ένα ειδικό σχολείο. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα? Τι ακριβώς γίνεται? Πρώτα απ' όλα, σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία προβληματίζουν τους γονείς για την ύπαρξη ή όχι κάποιας διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής του αυτισμού, σαφώς ο γονιός πρέπει πρώτα απ' όλα να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό. Σε κάποιον ειδικό που σας ανέφερα ότι είναι είτε αναπτυξιολόγος είτε κάποιος παιδοψυχίατρος. Από τη στιγμή λοιπόν που θα γίνει διάγνωση και θα διαπιστωθεί ότι το παιδί εμφανίζει αυτισμό, τότε υπάρχουν ειδικά θεραπευτικά προγράμματα τα οποία απαρτίζονται από λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση και σαφώς και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι το κομμάτι της συμβουλευτικής του γονέα. Διότι το να συμβιώνεις, το να έχεις ένα παιδί με αυτισμό, σαφώς λόγω της φύσης του αυτισμού και των δυσκολιών και της πολυπλοκότητάς του, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβιώσεις με ένα τέτοιο παιδί και σαφώς και ο γονιός εκτός από το παιδί χρειάζεται την κατάλληλη εκπαίδευση, την κατάλληλη, τις κατάλληλες συμβουλές, αν θέλετε, για το πώς να χειρίζεται το παιδί και το πώς να γίνει ο ίδιος μέρος του θεραπευτικού προγράμματος για να θεραπεύσει και ο ίδιος το παιδί. Ο γονιός είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι στη θεραπεία του αυτισμού. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Και γι' αυτό η σωστή καθοδήγηση των γονιών με τη σωστή συμβουλευτική που παρέχουν και τα κέντρα τα ιδιωτικά όπως είναι τα δικά μας, αλλά και δημόσιοι φορείς, σαφώς βοηθούν πάρα πολύ ένα άτομο με αυτισμό. Τώρα, όπως σας είπα, επειδή ο αυτισμός συνυπάρχει με την ηλικιακή καθυστέρηση, αλλά αυτό δεν είναι de facto, δεν είναι συγκεκριμένο. Υπάρχουν και άτομα τα οποία, όπως σας είπα, το 20 με 30% των ατόμων με αυτισμό εμφανίζουν μέση έως υψηλή νοητική ικανότητα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι αναπτύσσονται οι δομές τους, αναπτύσσονται φυσιολογικά, όπως αναπτύσσονται και σε ένα άτομο άλλο που δεν έχει αυτισμό. Ωστόσο, υπάρχουν τα χαρακτηριστικά του, όπως είναι οι στερεοτυπίες, όπως είναι οι αιμονές συγκεκριμένες κτλ. Ένα άτομο το οποίο έχει υψηλή λειτουργικότητα, όπως το ονομάζουμε εμείς οι ειδικοί, στο φάσμα του αυτισμού, μπορεί να πάει σε κανονικό σχολείο.
Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις και από τη δουλειά μας που τη συναντάμε καθημερινά, αλλά και βιβλιογραφικά που παιδιά τα οποία είναι μέσα στο φάσμα του αυτισμού παρακολούθησαν και τελείωσαν κανονικό σχολείο, πήγανε σε πανεπιστήμιο, σπουδάσανε και έχουν γίνει και τρανοί επιστήμονες. Βέβαια. Όπως είναι και ο 13χρονος στην Αμερική, ο οποίος πάσχει από το σύνδρομο Asperger, βέβαια, ναι, που ναι. έχει κάποια σχέση με τον αυτισμό. Είναι, είναι και αυτό στο φάσμα των του αυτισμού, νομίζω. Είναι στο φάσμα του αυτισμού, είναι ακριβώς. στο φάσμα και των και απειλεί τη θεωρία της σχετικότητας. Ακριβώς. Το σύνδρομο Asperger, επειδή το αναφέρατε, πήρε το όνομά του από έναν γιατρό αυστριακό, ο οποίος μελέτησε κάποτε κάποια παιδιά τα οποία εμφάνιζαν πολλά χαρακτηριστικά αυτισμού, αλλά είχαν φυσιολογική ανάπτυξη νοητική. Είχαν πολύ καλές νοητικές λειτουργίες και ο γιατρός αυτός ήταν αυστριακός, ονομαζόταν Hans Asperger και από αυτόν πήρε το όνομά του το συγκεκριμένο σύνδρομο. Βέβαια, βάσει του τελευταίου εγχειριδίου που υπάρχει διαγνωστικού, ο όρος σύνδρομο Asperger έχει καταργηθεί. Δηλαδή, πλέον μιλάμε για τον αυτισμό με κλίμακες. Αυτισμός 1, αυτισμός 2 και πάει μέχρι το 5, από το πόσο ελαφριά και το πόσο βαριά είναι η κατάσταση του αυτισμού, ας το πούμε. Η βαρύτητα, μάλλον, του αυτισμού. Τώρα, ένα παιδάκι, για να ολοκληρώσουμε και την προηγούμενη σας ερώτηση, ένα παιδάκι το οποίο έχει βαρύ αυτισμό, ναι, σαφώς το πλαίσιο το οποίο υπάρχει εδώ στην Ελλάδα είναι το ειδικό σχολείο, όπου όλα τα ειδικά σχολεία στην Ελλάδα είναι στελεχωμένα με κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, δασκάλους και παρέχουν στο παιδί μία εκπαίδευση ολοκληρωμένη, ας το πούμε. Που μεγαλώνοντας κιόλας μπορούν και τα συγκεκριμένα άτομα να δουλέψουν και να ενταχθούν κανονικά στην κοινωνία. Αλλά αυτό μπορούν να το κάνουν σε όλα τα επαγγέλματα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι μια ερώτηση λίγο παγίδα. Τα άτομα με αυτισμό εκπαιδεύονται πάρα πολύ μέσα από συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επειδή ακολουθούν πρόγραμμα στην καθημερινή του ζωή, επειδή ακολουθούν μια συγκεκριμένη ρουτίνα, η οποία ρουτίνα πολλές φορές όταν διαταράσσεται, στο πούμε, διαταράσσονται και οι ισορροπίες τους. Ένα παιδί με αυτισμό μαθαίνει ότι θα ξυπνήσω το πρωί, μετά θα πιω το γάλα μου, μετά θα ντυθώ, μετά θα πάω στο σχολείο και ούτω καθεξής. Εάν κάποιο από αυτά τα βήματα αλλάξει ή δεν γίνει, αυτό για εκείνη την ώρα προκαλεί πολύ μεγάλη αναστάτωση στο παιδί με αυτισμό. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που τα άτομα με αυτισμό λειτουργούν βάσει προγράμματος και βάσει ρουτίνας, σαφώς αυτά που είναι υψηλής λειτουργικότητας μπορούν να εργαστούν σε επαγγέλματα, αλλά σε αυστηρά δομημένα επαγγέλματα. Δηλαδή σε επαγγέλματα τα οποία έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα. Θα ξέρουν 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα που είναι να κάνουμε πολύ συγκεκριμένα και πάνω σε αυτά τα επαγγέλματα, ναι, σαφώς μπορούν να εργαστούν. Να σας αναφέρω τις χώρες του εξωτερικού, όπως είναι η Αμερική, ας πούμε, άτομα τα οποία έχουν αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, όπως το σύνδρομο Asperger που αναφέρατε, είναι για πολλές θέσεις συγκεκριμένες, είναι περιζήτητες, ας πούμε, περιζήτητα τα άτομα αυτά. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι ο 13χρονος που αναφέρατε, που απειλεί τη θεωρία της σχετικότητας του Einstein, ο οποίος έχει σύνδρομο Asperger, έτσι. Και σαφώς τέτοια άτομα είναι περιζήτητα, διότι μπορούν να κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, σε συγκεκριμένα. Σαφώς δεν μπορούν να τα κάνουν όλα τα επαγγέλματα, διότι πολλά από τα επαγγέλματα δεν έχουν τη συγκεκριμένη ρουτίνα, μπορούν να τύχουν απρόοπτα σε κάποιο επάγγελμα, άρα εκεί, επειδή υπάρχει και η δυσκολία προσαρμογής ενός ατόμου με αυτισμού στις αλλαγές που τους συμβαίνουν, γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούν να κάνουν αυτά τα επαγγέλματα. Καλά, ούτε εμείς μπορούμε να κάνουμε όλα τα επαγγέλματα, βέβαια. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να πάω και να πλήσω την θεωρία της σχετικότητας. Προφανώς. Δεν έχω έκαστο στο είδος του που λένε. Ακριβώς. Να σας ρωτήσω, έχουμε βρει την αιτία του αυτισμού? Ξέρουμε από πού προέρχεται? Η αιτία του αυτισμού, σας το λέω, αποτελεί αντικείμενο χρονίων ερευνών. Άλλοι υποστηρίζουν ότι τα αίτια είναι γενετικά. Το πιθανότερο είναι ότι υπάρχουν κάποιες γενετικές μεταλλάξεις και γι' αυτό σας είπα ότι και το παιδί γεννιέται με τον αυτισμό. Γεννιέται, δηλαδή ο αυτισμός προϋπάρχει τη στιγμή της γένας. Δεν έχει όμως εξακριβωθεί τι είναι αυτό το οποίο δημιουργεί τον αυτισμό. Έχουν κατά καιρούς βγει έρευνες που έχουν κατηγορήσει κάποιους εμβολιασμούς, κάποια εμβόλια που γίνονται στα παιδιά ότι προκαλούν τον αυτισμό.
Υπάρχουν άλλες έρευνες που λένε ότι τα αίτια είναι περιβαλλοντικά. Ωστόσο, μία σαφή και ξεκάθαρη απάντηση στο τι είναι αυτό που προκαλεί τον αυτισμό ακόμα δεν έχουμε. Δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε. Μάλιστα, όταν η μητέρα είναι έγκυος, με την αμνιοκέντηση και όλες τις εξετάσεις που γίνονται, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι κάτι στο έμβριο υπάρχει κάποια ανομαλία, όπως νομίζω μπορούμε να δούμε αν το παιδί θα έχει κάποιο σύνδρομο, κάποιο ναι, το σύνδρομο Down. Αυτό γίνεται στην αμνιοπαρακέντηση, αλλά όχι για τον αυτισμό. Μέσα από την αμνιοπαρακέντηση μπορείς να καταλάβεις αν υπάρχει κάποιο γενετικό σύνδρομο, δηλαδή εάν υπάρχουν τροποποιήσεις στο γενετικό υλικό του εμβρίου. Ο αυτισμός όμως, επειδή δεν μας δίνει συγκεκριμένα, έχουν γίνει πολλές φορές καριότυποι, δηλαδή έχουμε δει πολλές φορές τις βάσεις του DNA ενός ατόμου με αυτισμό, δεν διαφέρει από ένα άτομο φυσιολογικό. Και γι' αυτό το λόγο, αλλιώς θα μιλάγαμε ότι είναι κάποιο γενετικό σύνδρομο, ότι οφείλεται σε συγκεκριμένο χρωμόσωμα, ότι οφείλεται σε συγκεκριμένες αλλοιώσεις. Επειδή όμως δεν έχει βρεθεί κάτι τέτοιο, γι' αυτό το λόγο ο αυτισμός δεν δίνεται μέσα από την αμνιοπαρακέντηση να τον καταλάβουμε. Δεν γίνεται μέσα από την αμνιοπαρακέντηση. Μέσα από την αμνιοπαρακέντηση που κάνουν οι έγκυες πολλές φορές, μπορούμε να βρούμε το σύνδρομο Down, μπορούμε να βρούμε διάφορα άλλα αναπτυξιακά σύνδρομα. Τέτοιου είδους θέματα φαίνονται μέσα από την αμνιοπαρακέντηση. Όχι ο αυτισμός όμως. Συνοψίζοντας τώρα, για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας, ένας γονιός όπου θα δει κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά στο δικό του παιδί. Πολλοί γονείς βέβαια δεν θέλουν να το πιστέψουν ότι το παιδί τους μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, δεν είναι απλό. Ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνει? Όταν ένας γονιός δει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία προαναφέρθηκαν στο παιδί του, όταν δει ότι το παιδί του δεν κάνει εύκολα φιλίες, έχει δυσκολία στην κοινωνική συναλλαγή, όταν εμφανίζει πολλές στερεοτυπίες, όταν έχει συγκεκριμένες αιμονές και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, δεν σας το είπα πριν και συγγνώμη αν σας τρώω τον πολύτιμο χρόνο σας. Ένα παράδειγμα είναι ότι πολλά άτομα, ας πούμε, με αυτισμό μπορεί να έχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, όπως είναι οι μάρκες των αυτοκινήτων. Να γνωρίζει όλες τις μάρκες των αυτοκινήτων από 2 ετών. Ή αιμονή με το πλυντήριο ρούχων, να κολλάει το πρόσωπό του στον κάδο του πλυντηρίου και να βλέπει αυτή την περιστροφική κίνηση. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, του αυτισμού. Όταν λοιπόν ο γονιός δει ότι το παιδί του διαφέρει σε κάποια πράγματα από ένα φυσιολογικά άλλο αναπτυσσόμενο παιδί και υποψιάζεται αυτισμό, το καλύτερο πράγμα που έχει να κάνει είναι να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό. Όπως σας είπα, να ζητήσει τη συμβουλή από κάποιον ο οποίος είναι στην ειδική αγωγή. Είτε αυτός λέγεται αναπτυξιολόγος, που πρώτα εκεί πρέπει να απευθυνθεί ο γονιός, είτε παιδοψυχίατρος, είτε να πάρει κάποια συμβουλή από κάποιο κέντρο ειδικών θεραπείων, ας το πούμε. Διότι, κακά τα ψέματα, όπως και όλες οι διαταραχές στην ειδική αγωγή, όσο νωρίτερα καταλάβουμε ότι το παιδί κάτι έχει, τόσο καλύτερη πρόγνωση και καλύτερη αντιμετώπιση μπορούμε να παρέχουμε εμείς σαν ειδικοί σε αυτό το παιδί. Πριν περάσουμε εμείς να δούμε ένα βίντεο όπου φαίνεται ο κόσμος μέσα από τα μάτια ενός αυτιστικού παιδιού, να πούμε ότι είστε ο λογοθεραπευτής του govastileto.gr και κάθε εβδομάδα θα βρίσκουμε ένα άρθρο σας στην κατηγορία παιδί. Ναι, ναι, ακριβώς. Θα γράφω σε συνεργασία με τη συνάδελφό μου, θα γράφουμε κάποια άρθρα που αφορούν την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, θέματα που αφορούν τη λογοθεραπεία, διάφορες άλλες αναπτυξιακές διαταραχές και όχι μόνο με αυτά. Θα ασχοληθούμε με πολλά θέματα. Είναι χαρά μου που έχω αυτή τη θέση να είμαι ο λογοθεραπευτής στο govastileto. Από εκεί πέρα, οποιοδήποτε θελήσει, οποιαδήποτε συμβουλή κτλ., σαφώς τα στοιχεία μου βρίσκονται στη διάθεση. Υπάρχει και το mail σας, οπότε μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας. Και με μεγάλη μου χαρά να βοηθήσω οποιονδήποτε θεωρήσει ότι χρειάζεται κάποια συμβουλή δική μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά επίσης. Εμείς τώρα θα περάσουμε να δούμε αυτό το βίντεο που σας προλόγησα. Πώς είναι ο κόσμος μέσα από τα μάτια ενός παιδιού με αυτισμό.
Mon petit frère. Dans la lune. Je me souviens quand mon petit frère il est né, il faisait que manger. Il mangeait beaucoup, beaucoup. Il pleurait aussi. Beaucoup, beaucoup. Mais il dormait pas beaucoup par contre. Maintenant, mon petit frère, il est grand quand même. Mais il bouge pas beaucoup. Il dit rien. Des fois, j'aimerais bien le faire rire. Mais ça ne fait pas rire. Il fait comme s'il ne voyait pas, comme s'il ne m'entendait pas. Mon petit frère, il regarde toujours en l'air. Il est tranquille, sauf des fois, quand maman passe l'aspirateur, quand on met quelque chose à cuire, quand on passe sous un tunnel, ou quand on chante « Joyeux anniversaire », quand on a des invités et qu'il n'a pas envie, quand on lui coupe les ongles, ou quand on applaudit. Et quand on veut lui couper les cheveux, alors là, il prend une grosse colère. Et c'est pas drôle, hein. Mon papa et ma maman, ils sont obligés de lui couper les cheveux quand il dort. Tout doucement. Mon petit frère, il va à la crèche, mais il joue pas avec les autres enfants. Il regarde en l'air. Comme toujours, quand on se promène, les messieurs et les dames le regardent beaucoup aussi. Et puis, des fois, mon frère, il fait des gestes tout bizarres. Il bat les bras, comme pour s'envoler. Il y en a qui ont peur de ça. Ils croient que c'est une maladie qui s'attrape. Je lui offre des bijoux. Il aime ça, les bijoux, lui, parce que ça brille. Mais il les touche pas. Ou un tout petit feu, hein, du bout du doigt. Il a déjà vu beaucoup de docteurs, de spécialistes. Beaucoup, beaucoup. Il en voit toujours. Mon papa et ma maman, ils disent qu'il n'est pas vraiment comme tout le monde. Il est un peu bizarre. Mais alors, moi, je le regarde beaucoup, ce petit frère. Ce petit frère qui regarde toujours le ciel. Même quand on fait les courses. Même en voiture, il aime regarder le ciel. Mon petit frère, il aimait comme tout le monde. Mais il vient aussi un peu de la lune. Eh ben oui, il aime ce qui brille, comme la lune. Il aime bien ce qui est rond et qui ressemble à la lune. Comme les bouches d'égout. Et ça va toujours devant une bouche d'égout. Et c'est vrai, hein. Et si on veut qu'il avance, il faut mettre le pied dessus. Il la voit plus et hop, il continue sa route. Aussi, il aime monter les escaliers, mais pas descendre, hein. Il préfère monter. Mais il s'arrête pas, hein. Il monte, il monte. Petit frère, c'est un prince, mais c'est un prince chef d'orchestre. Moi, j'aimerais être une fée, parce que je pourrais lui envoyer un sort pour qu'il préfère être ici que sur la lune. Alors, je donnerai la main pour qu'il vienne avec moi. Avec mon petit frère, on a inventé une langue tous les deux. Joue au jeu du chapeau. Je mets un chapeau et lui, il rigole. Et après, il me court après. Alors là, on est tous les deux. Et c'est bien. Thank you.
Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν λίγο διαφορετική από ό,τι κάθε μέρα, αλλά πρέπει να ενημερωνόμαστε και για τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, διότι βρίσκονται δίπλα μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ, στην τηλεόραση της Ζούγκλας και την εκπομπή Infotainment. Από εμένα και τον Ανέστη, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.